Προβλήματα στον οικισμό Ηφαίστου του Δήμου Κομοτηνής προκλήθηκαν από την έντονη βροχόπτωση. Τα νερά του ποταμού Βοσβόζη, που διέρχεται δίπλα από τον οικισμό, φούσκωσαν, βρίσκοντας δίωδο σε παρακείμενα χωράφια και απειλώντας σπίτια και στάβλους με ζώα. Η γέφυρα που περνάει κάτω από το δρόμο έφραξε εξαιτίας φερτών υλικών, γεγονός που προκάλεσε την παρέμβαση της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κομοτηνής, η οποία πραγματοποίησε εργασίες απομάκρυνσης των υλικών που εμπόδιζαν την εκτόνωση των νερών. Στις τάξεις των κατοίκων επικράτησε αναστάτωση, καθώς η δημιουργία προβλημάτων εξαιτίας των βροχοπτώσεων αποτελεί συχνό φαινόμενο. Τόσο οι κάτοικοι όσο και ο κύριος Τζενετίδης εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής μίλησαν στην κάμερα του χρόνος.gr, δίνοντας την πλήρη εικόνα της κατάστασης που επικρατεί στο σημείο. Ο δήμαρχος, η δήμαρχια δεν έκανε καλή δουλειά από τη γέφυρα και έσκασε η γέφυρα και το ποτάμι γύρισε μέσα στο μπακαλά μας όλα. Είναι μεγάλη καταστροφή αυτό. Αυτό εδώ είναι το σπίτι σας. Το σπίτι είναι αυτό, ναι. Οι ξεδακώτες φρήκαν όλα πάνε. Όλα τα κότα έφυγαν. Πόσα χρόνια ζείτε εδώ στον Ηφαίστο? 72 χρόνια. Συμβαίνει συχνά αυτό? Βέβαιος, συχνά. Και δεν μας βοηθάει κανένας εδώ πέρα. Μόνο με τις εκλογές μας σκέπτονται. Καθαρίσαμε, ό,τι μας είχαν υποδείξει το έχουμε κάνει, αλλά βλέπουμε ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα όλοι οι κάτοικοι έρχονται και πετάνε τα σκουπίδια και οποιαδήποτε απορρίμματα υπάρχουν μέσα σε αυτά τα φρέατα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι λογικό να βουλώσουν και να έχουν τα προβλήματα τα οποία έχουν. Η υποχρέωσή μας είναι αυτό εδώ το πράγμα, να έρθουμε να δούμε το πρόβλημα που υπάρχει και από εκεί και πέρα, σε συνεργασία με την πολιτική προστασία, λαμβάνουμε τα μέτρα μας, το ξανακαθαρίζουμε και μόλις περάσει το πρόβλημα αυτό θα έρθουμε να το ξανακαθαρίσουμε. Αλλά δεν γίνεται και δεν μπορεί μόνος ο Δήμος, εάν και οι κάτοικοι δεν συμμετέχουν σε αυτό το πρόβλημα. Να σημειωθεί ότι η Ιρλανδική διάβαση του ποταμού Βοσβόζη παραμένει κλειστή εξαιτίας των ρευμάτων και προκειμένου να αποφευχθούν τα χειρότερα. Συνεργεία της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σε συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή Κομοτηνής παρενέβησαν και στον Τρελοχήμαρο, ενώ υπενθυμίζεται ότι ο νομός Ροδόπης τον Δεκέμβριο του 2017 αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων τόσο εντός της Κομοτηνής όσο και σε άλλες περιοχές, όπως στο χωριό Αμάραντα αλλά και στο Δήμο Μαρονίας Σαπών. Προσφάτως υπεγράφει προγραμματική σύμβαση ανάμεσα στους δημάρχους των πληγησών περιοχών και την Αντιπεριφέρεια Ροδόπης ύψους 200.000 ευρώ για την αποκατάσταση των ζημιών. Σήμερα την ώρα είχαμε κάποια έντονα καιρικά φαινόμενα βροχόπτωση και φανήκαν τα προβλήματα στον Ηφαίστο, στο βόρειο τμήμα του Ηφαίστου, που είναι το ανάχωμα. Δεν προκλήθηκαν επειδή υπάρχουν διπλημμυρικά έργα, επειδή φούσκωσε το νερό και η διάβαση η οποία είναι η γέφυρα ήρθε στην ίσιο, στο ίσιο σημείο με την απέναντι πλευρά, τα νερά άρχισαν και προχωρούν προς τον χωρικό του οικισμού. Και επειδή είναι χαμηλότερο το ένα τμήμα του βορείου τμήματος του οικισμού, έχουν κάποια πυρηνικά φαινόμενα μέσω σαγρούς και σε κάποια σπίτια τα οποία συνήθως αυτά είναι και αυθαίρετα όπως φαίνονται. Ήδη ειδοποιήθηκε το αποφρακτικό για να μπορέσει να ανοίξει τις δύο διόδους της γέφυρας και το energy συμπί το οποίο θα σκάψει για να πάρει τα θερτά υλικά μέσα στο ποτάμι για να μπορέσουν να εγκλωβίσουν τα νερά για να έρθουν προς κατεύθυνση για να φύγουν από τον χώρο του οικισμού Ηφαίστου. Άλλα πλημμυρικά φαινόμενα τέτοια δεν έχουν μας έχουν ειδοποιήσει. Έχουμε επαφή συνεχή με την πυροσβεστική υπηρεσία. Μας ειδοποίησε μόνο για αυτό το πέρα το συμβάν. Είναι το αποφρακτικό εδώ. Μερικά θέματα έχουν μέσα στο χωριό στον Ηφαίστο. Θα τελειτιστούν αφού καθαρίσουμε τα φρεάδια με το αποφρακτικό αυτό. Και πιστεύουμε ότι σε λίγο θα υπάρχει ύφεση στο θέμα.